Έχουμε, τώρα, αυτά είναι για την Κύπρο. Έχουμε ένα ακόμα θέμα, το πρωτοσέλιδο της Χουριέτς. Αυτό είναι εντυπωσιακό, το πρωτοσέλιδο της Χουριέτς. Ακριβώς. Διότι βέβαια από τον ελληνικό τύπο έχουν πάρει οι πληροφορίες. Να το δούμε λοιπόν. Μη με αγνοείς Τσίπρα, είναι το πρωτοσέλιδο της Χουριέτς. Δεν στηρίζει Πατριάρχη εδώ. Κοίταξε, δεν στηρίζει Πατριάρχη. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό ότι στηρίζει Πατριάρχη. Ουσιαστικά τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό τύπο τις αναδημοσιεύει η Χουριέτ και βεβαίως λέει στο χαρακτηριστικό διάλογο ότι δεν με έχει αγνοήσει ο Ερντογάν. Με τον Πούτιν, τα έχω βάλει με τον Πούτιν και δεν με λαμβάνει υπόψη. Επίσης, για τον διάλογο του με τον κύριο Γαβρόγλου, αναφέρει η Χουριέτ. Επειδή σήμερα η Αυγή έχει πρωτοσέλιδο σχετικό και μιλάει για fake news. Και όλα αυτά. Η Αυγή είναι fake news. Σε ό,τι αφορά τη δυσαρέσκεια του Πατριαρχείου, μπορεί να μα τα ξαναπεί. Γιατί μα τα έλεγε χθε, Μανώλη. Μήπω συμπεριλάβει και τη Χουριέτ μέσα για fake news. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο υπήρχε μια αυστηρότητα. Τώρα δεν ήμουν μέσα να πω ότι ο διάλογο έγινε έτσι αλλιώ. Από το ρεπορτάζ προκύπτει δυσαρέσκεια. Παραπάνω από τον προβληματισμό. Έτσι, σωστά. Και η Χουριέτ έχει πάρει κάποιες πληροφορίες από τον ελληνικό τύπο. Κυρίως από τα Νέα, θυμάμαι καλά, ήταν το δημοσίευμα. Και, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι το έχουν κάνει πρώτο θέμα στην Τουρκία. Είναι εντυπωσιακό. Και βεβαίως έχουμε αυτά τα θέματα. Όμως